Κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου και συλλόγων, προπονητές, ποδοσφαιριστές, γονείς, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση της κοπής της πίτας του ΠΑΟ Καματερού. Η μικροφωνική εγκατάστασή μας είναι λίγο, όχι τόσο καλή, αλλά πιστεύουμε λίγο κόπο και προσοχή να μας ακούσετε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διαλέξαμε ένα πιο ζεστό, πιο όμορφο μέρος να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, την οποία πιστεύω να είμαστε και σύντομοι και λειτουργικοί όσον αφορά το περιεχόμενό της. Να ξεκινήσουμε με την παρουσία των προσκεκλημένων, την οποία η Νίκη Παπαγγελοπούλου θα μας πει. Καλημέρα και από μένα. Στη σημερινή εκδήλωση παρευρίσκονται και μας τιμούν με την παρουσία τους Ιωσήφ Ξυπνητός, μέλος ΔΣ της ΕΨΑ, Στέλιος Ευστρατίου, μέλος ΔΣ της ΕΨΑ, Καμαρινόπουλος Σωτήρης, επικεφαλής της παράταξης Πόλη του Αύριο, Αποστόλου Ηλίας, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δανάκο Στέφανος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Κοτσίνη Σπύρος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Δήμων Αργίου Αναργίου Καματερού. Αφροδίτη Μπιζά, Δημοτική Σύμβουλος, Καράλης Αντώνης, Δημοτικός Σύμβουλος, Πατσούρας Νίκος, Δημοτικός Σύμβουλος, Δρόσος Κώστας, Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Καματερού, Παπαϊωάννου Σπύρος, Αντιπρόεδρος ΓΑΣ Καματερού, Γιαννήρη Σωτήρης, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο λόγια για την ομάδα μας, η οποία τα τελευταία χρόνια σε ένα σταθερό δρόμο ανόδου και αγωνιστικής, έτσι, καλής τροχιάς προσπαθεί να δώσει στο Καματερό μία διέξοδο με πολύ καλές προοπτικές, τόσο για τα παιδιά των Ακαδημιών που θέλουν να αθληθούν σε αυτήν, όσο και για την τοπική κοινωνία, την οποία προσπαθεί να επάξια να αντιπροσωπεύσει. Πιστεύουμε με πάρα πολύ καλές, έτσι, αξιώσεις, στέκεται και στην Α κατηγορία, έτσι όπως από πέρσι ανέβηκε και από την Β. Η προσπάθεια που γίνεται από όλους, ειδικά από τους ποδοσφαιριστές, από τα μικρά παιδιά των ακαδημιών, από τους προπονητές, έως τον τελευταίο άνθρωπο που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, είναι αξιέπαινες, είναι φιλότιμες, είναι συνεχείς και ευελπιστούμε μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, να αφήνουμε κάτι παραπάνω ως παρακαταθήκη στον αθλητισμό της πόλης μας. Σε αυτή τη διαδικασία σημαντικό ρόλο παίζουν, όπως είπαμε, οι ποδοσφαιριστές, οι γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά και έρχονται πάνω στο γήπεδο, ο κόσμος μας, ο οποίος είναι δίπλα και μας ενισχύει, οι χορηγοί, στους οποίους θα πρέπει από αυτό το βήμα να τους αναφέρουμε, γιατί έχουν βάλει και αυτοί ένα μικρό λιθαράκι στην οικονομική βοήθεια της ομάδας. Να τους αναφέρουμε σύντομα. Ο μεγάλος χορηγός φυσικά της ομάδας είναι ο οικοδεσπότης της σημερινής εκδήλωσης, ο Άταλος, το καφέ εστιατόριο Άταλος, ο οποίος στέκεται φέτος πάρα πολύ κοντά μας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και για τη σημερινή του παραχώρηση της αίθουσας, αλλά και για τη γενικότερη στήριξη που έχουμε από αυτόν φέτος. Επίσης, τα ζαχαροπλαστεία Ήλιον είναι και αυτά κοντά μας με πάρα πολύ καλή και σημαντική βοήθεια. Όλες οι πίτες είναι σήμερα από αυτή την αλυσίδα καλυμμένες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως επίσης να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς Κολλιό Σέρβις, Θόδωρο Παπαντονίου, Plus Art Δισκογιάννη Αλουμίνια, Αναγνωστήρι, Πρατήριο Σέλ Καματερού, Λογιστικό Γραφείο BTK, το Καφέ Ρούτε, το Ύψιστον, τα Κομμωτήρια Διαμαντόπουλος Βιδάλη, την Βιοτεχνία Team Roll, το Mini Market Μπακαλόγατο, τις μεταφορές Fast and Safe, τα ελαστικά Μανάρας, το DK Transfers, το
κύριο Σημακόπουλο με το φανοπείο και τις ανταλλακτικά αυτοκινήτων, το Κρεοπολείο Κρήτη, τα πρατήρια καυσίμων Ότο Γκάς, το υδρόγειο Σκαφέ, το κλειδαράδικο Ζαζόπουλου, τη Φυτοδιακός Μινιστεργίου και το χρωματοπολείο Αδελφή Μιχαήλ. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν υπήρχαν και κάποιοι χορηγοί, δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα, γιατί τα έξοδα είναι αρκετά σημαντικά. Επίσης, να ευχαριστήσουμε, και αφήσαμε τελευταίο, τη Δημοτική Αρχή της πόλης, που όπως κάθε χρόνο στέκεται δίπλα μας, η βοήθειά της είναι σημαντική. Προσπαθεί με τα μέσα τα οποία διαθέτει να βοηθήσει. Σε αυτό είμαστε ευγνώμονες. Βέβαια, δεν σταματάει η βοήθεια εδώ. Ξέρετε ότι τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Γίνονται, γεννιούνται κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Οπότε, περιμένουμε ακόμα περισσότερα, έτσι απλά και με λίγα λόγια. Ιδιαίτερα στις τεχνικές εργασίες και στη συντήρηση του γηπέδου, στη φύλαξη και στα κομμάτια αυτά τα οποία εμείς τουλάχιστον σαν ομάδα, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε άλλο. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, και αφού έχουμε ευχαριστήσει όλο αυτόν τον κόσμο που στέκεται δίπλα μας, αν έχω ξεχάσει κάποιον, αν το θυμηθούμε στην πορεία, να προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος, που είναι οι βραβεύσεις. Όπως κάθε χρόνο θα προχωρήσουμε σε βραβεύσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ξεχώρισαν για την προσφορά ή την παρουσία τους τη χρονιά που πέρασε ή στις προηγούμενες χρονιές στην προϊστορία του ΠΑΟ Καματερού. Να ξεκινήσουμε. Ο ΠΑΟ Καματερού θα τιμήσει φέτος από τη γενιά των παλεμάχων του Καματερού έναν θρύλο του παλιού ΠΑΟ Καματερού, τον παλέμαχο τερματοφύλακα Χάρη Μωραΐτη. Έλα Χάρη μπροστά, έλα πάνω. Την απονομή θα κάνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟ Καματερού, ο κ. Γιάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην παλιά ομάδα. Ήμουν τυχερός που ήμουν συμπαίκτη σου. Ήσουν αθλητής ο οποίος βασικά αδίκησε στον εαυτό σου, γιατί ήσουν για πολύ ψηλότερα, αλλά ήθελες άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε που είσαι αυτή τη στιγμή μαζί μας και χαιρόμαστε που σε βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες και στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρη. Ευχαριστούμε, Χάρη. Σε έναν παλαιό και πολύπειρο παράγοντα, πρόεδρο, που έχει βοηθήσει τα μέγιστα τα προηγούμενα χρόνια και τις δεκαετίες στην ομάδα του ΠΑΟ Καματερού, ανήκει η επόμενη βράβευση. Θα τιμήσουμε το φίλο και πρώην πρόεδρο της ομάδας και αγαπημένο Μιχάλη Παπαγιάννη. Την βράβευση θα κάνει ο ταμείας της ομάδας, κύριος Τόλιας Κώστας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, Μανώλη Παπαγιάννη, μπερδεύτηκα, Μιχάλη. Μανώλη Παπαγιάννη. Οι επόμενες δύο βραβεύσεις ανήκουν σε δύο παιδιά τα οποία την χρονιά που πέρασε κατάφεραν ταυτόχρονα να συνδυάσουν και την αθλητική τους δραστηριότητα, τη συμμετοχή τους στην ομάδα του ΠΑΟ Καματερού μέσα από τις τάξεις της ΚΑΠΑ 18,
αλλά ταυτόχρονα να περάσουν και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μια για όσους μπορούν να παρακολουθήσουν και να καταλάβουν αυτή τη διαδικασία, μια απίστευτη έτσι, ικανότητα και επιτυχία το να μπορέσει να συνδυάσει αυτά τα δύο πράγματα. Ειλικρινά αξίζουν συγχαρητήρια, τα τιμούμε γι' αυτό και να φωνάξουμε πρώτα τον Παπαθανασίου Θόδωρο. Θοδωρής εδώ, πού είναι? Δεν έχει έρθει. Δεν πειράζει, θα έρθει Ηλία, ο προπονητής του θα έρθει να το παραλάβει. Ο Ηλίας Θεοδωρακόπουλος. Την απονομή θα κάνει. Θα κάνουν μάλλον μαζί οι εκπρόσωποι της ΕΨΑ, κύριος Ξυπνητός Ιωσήφ και ευστρατείου Στέλιος. Ελάτε παρακαλώ. Και ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία. Μας τιμά ιδιαίτερα. Πάντα μαζί σας είμαστε. Να είστε καλά. Το ξέρετε. Από εκεί. Ευχαριστούμε για όλα. Ο Θοδωρής πέρασε στο τμήμα πολιτικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η δεύτερη απονομή ανήκει στον Χρήστο τον Πανάκια, ποδοσφαιριστή και αυτόν της ΚΑΜΠΑ 18, ο οποίος κατάφερε να περάσει στο τμήμα διαιτολογίας και διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την απονομή παρακαλείται να κάνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλεμάχων Καματερού, ο κύριος Τρισκογιάννης Γιώργος. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Τελευταία απονομή είναι η απονομή που έκανε την ομάδα, το σύλλογο και γενικά την πόλη μας πέρσι περισσότερο ευτυχισμένους από ποτέ. Ανήκει στην ομάδα η οποία, όντας πρωταθλήτρια στη Β' κατηγορία, ανέβηκε στην Α, επανέφερε την κανονικότητα στις ποδοσφαιρικές έτσι, τάξεις του Καματερού και καλείται, καλούνται μάλλον οι αρχηγοί της περσινής ομάδας, κύριος Μπίμπιζας Γιάννης, ο Ντίνος ο Παπα Ιωάννου και ο Ηλίας ο Παναγιωτόπουλος. Ο Γιώργος ο Παπάς είναι εδώ. Δεν πειράζει. Οι τρεις φτάνουν να παραλάβουν το κύπελο από τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτισμού και αθλητισμού, κύριο Ηλία Αποστόλου, ο οποίος θα κάνει την απονομή. Ηλία, μπορείς να μείνεις να δώσεις και τα μετάλλια στους ποδοσφαιριστές. Μπορούν οι ποδοσφαιριστές να έρχονται, γιατί δεν είναι τίποτα να χαλάσουμε 3-4 λεπτά από το να έρθει ένας να πάρει το μετάλλιό του εδώ. Το αξίζουν να τους δει και ο κόσμος έναν-έναν. Ένας-ένας οι περσινοί ποδοσφαιριστές να περνάνε, να παίρνουν το μετάλλιό τους. Ελάτε. Ανέχει μια
φορά στον χρόνο και θα πάρει και αυτό. Ναι, 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 ναι. Θα ήθελα να έρθουν μπροστά να παραδώσουν μετάλλια επίσης και ο αντιδήμαρχος κύριος Κοτσίνης, ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Καμαρινόπουλος, όπως επίσης και η δημοτική σύμβουλος κυρία Μπιζά. Να κάνουν και αυτοί από μία απονομούλα σε κάποιο μετάλλιο. Και μαζί με τους ποδοσφαιριστές να έρθει και ο περσινός έφορος της ομάδας και επί πολλών, πολλά χρόνια έφορος, ο κύριος Χρόνης Κώστας. Επίσης να έρθει και ο κύριος Δανάκος, ο Στέφανος, ο κύριος αντιδήμαρχος. Και ο κύριος Δρόσος που ξεχάσαμε να στείλουμε μήνυμα. Κύριε Δρόσο, ελάτε κι εσείς. Οι ποδοσφαιριστές αφού τελειώσουν να έρθουν και οι προπονητές στο προπονητικό team της περσινής χρονιάς. Ο Νίκος Οκουνάδης, προπονητής πρώτης ομάδας, ο Διονύσης Παπάς, ο γυμναστής, ο Αντώνης ο Βασλαματζής δεν είναι σήμερα, είναι άρρωστος. Ανέβηκες. Καλέσω στο μικρόφωνο τον κύριο Ξυπνητό Ιωσήφ, εκπρόσωπο της ΕΠΣΑ, για να μας πει δύο λόγια. Ιωσήφ, έλα λίγο. Ευχαριστώ.
Θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου της ΕΠΣΑ, του κ. Δημητρίου και του Διοικητικού Συμβουλίου. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου καταρχήν για την άνοδο που επέτυχε η ομάδα του Καματερού στην περσινή χρονιά. Και βέβαια να δώσω και τα συγχαρητήρια και για τη φετινή χρονιά, μιας και έχετε δημιουργήσει μια αξιόμαχη και πειθαρχημένη ομάδα, όπου με ευκολία θεωρώ ότι πετυχάνει τους φετινούς της στόχους. Επίσης, όπως βλέπω και από τη γιορτή που κάνετε, δείχνετε την εικόνα μιας ομάδας που έχει στόχους και μάλιστα δεν ξεχνάει και το παρελθόν της. Έτσι, γιατί χωρίς τον οδηγό του παρελθόντος δεν μπορούμε να απαντήσουμε για το μέλλον. Τέλος, θέλω να πω και συγχαρητήρια για την πορεία των ακαδημιών σας, μιας και είναι και αυτές αξιόμαχες. Και βέβαια έχουμε και στις μεικτές ομάδες παιδάκια από το Καματερό. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε το νεαρό Καραχάλιο στην ΚΑΠΑ 12 που συμβαίνει να ασχολούμε. Και επίσης να ευχαριστήσω και τη Δημοτική Αρχή και τον κύριο Αποστόλου για την εξυπηρέτηση που μας κάνει να χρησιμοποιούμε το γήπεδο των Αγίων Αργύρων για τις προπονήσεις της μεικτής. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή χρονιά και συγχαρητήρια. Να καλέσουμε και τον τεταλμένο Σύμβουλο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριο Αποστόλου. Ηλία, δύο λόγια και από σένα, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου στο Σύλλογο για τη δουλειά που κάνει καταρχήν. Να πω λίγο για τον Δήμαρχο ότι θα ήθελε να παρευρεθεί, αλλά είναι άρρωστος, οπότε δεν είναι εδώ μαζί μας. Τους χαιρετισμούς του, να απευθύνω τον χαιρετισμό του. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθώ στην ομάδα νίκες. Να συγχαρώ το Σύλλογο για την άψογη δουλειά και τη συνεργασία που έχει μαζί μου ως τώρα, όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να φύγω λίγο από το θέμα της πίτας και αυτά και να σας προσκαλέσω σε δύο πολύ μεγάλες εκδηλώσεις του Δήμου. Επιτρέπετε να τα πω και αυτά λίγο, μιας που πήρα το μικρόφωνο. Να σας προσκαλέσω σε ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της Αττικής, πιστεύω τουλάχιστον ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της Αττικής, 1η Μαρτίου στο Καματερό, στο Λεωφόρο Φιλής, με έναρξη το Σκλαβενίδη, στο ύψος του Σκλαβενίδη. Πραγματικά θα είναι κάτι ξεχωριστό φέτος. Είστε προσκεκλημένοι όλοι, ντυμένοι και εμείς, να περάσουμε καλά και να χορέψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι καλή χρονιά και με υγεία πάνω απ' όλα. Πριν περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκδήλωσης που είναι οι κοπές των πιτών για τα διάφορα τμήματα, λησμόνησα και πρέπει να θυμηθώ και να σημειώσω τις ευχαριστίες μας πέρα από τους χορηγούς και πέρα από το Δήμο και πέρα από όσους προανέφερα σε τρεις ανθρώπους οι οποίοι αγόγιστα και αφιλοκερδώς μας παρέχουν τόσα χρόνια τις υπηρεσίες τους σε τεχνικό επίπεδο και είναι σταθερά δίπλα μας σε ό,τι τους ζητήσουμε. Πρόκειται για τον Τόλια Γιώργο που μας προσφέρει τα λογιστικά και τη βοήθειά του σε αυτό το επίπεδο, τον Παπαδήματο Χρήστο για τις νομικές του υπηρεσίες και τον Παπαδημητρίου τον Γιώργο, ο οποίος στο ιατρικό team που βρίσκεται δίνει τις γνώσεις του και την βοήθειά του σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ θερμά την προσφορά αυτών των τριών ανθρώπων, οι οποίοι είναι σταθερά δίπλα μας και επαναλαμβάνω αφιλοκερδώς. Λοιπόν, η εκδήλωσή μας τελειώνει με τις πίτες τις οποίες θα αναλάβει η Νίκη. Την πίτα του ΠΑΟΚ Καματερού για την ανδρική ομάδα θα κόψει ο πρόεδρος κύριος Γιάκης Βασίλης. Πώς είναι το
Θα κάνουμε την κλήρωση και τα κομμάτια θα πάρουμε αυτά ποτέ. Έγινε ένα τεχνικό λάθος, κόψαμε την πίτα των Παλεμάχων και είναι μικρή. Στους Παλεμάχους έχουμε διέτης, μικρή πίτα. Παρακαλώ η μεγάλη πίτα. Δεν κατάλαβα τώρα. Με την προηγούμενη δεν φτάναμε τίποτα να κάνουμε. Αυτή κάτι θα γίνει τώρα. Τα κομμάτια της πίτας θα τα παραλάβετε κατά την έξοδό σας. Επίσης, θα γίνει κλήρωση για το φλουρί δώρο. Κύριε Μανώλη, θα μου πείτε έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 29. Το 8. Καρκαλέτσης. Λείπει ο Καρκαλέτσης. Δεν πειράζει, όχι, όχι. Όχι, ο Καρκαλέτσης θα το πάρει. Καρκαλέτσης και μάλιστα είχε και ένα τραυματισμό στον νόμο, είναι για αυτόν κάτι. Λοιπόν, έτσι ο Φίλιππος ο Καρκαλέτσης κερδίζει ένα μπουφάν που ήταν το φλουρί δώρο της πρώτης ομάδας για την κλήρωση. Λοιπόν, ακολουθεί η πίτα των Παλεμάχων. Την κοπή της πίτας των Παλεμάχων θα κόψει ο πρόεδρος των Παλεμάχων, κύριος Τρισκογιάννης Γιώργος. Μόνο καρκαλέτσι σε είπα. Δηλαδή. Όχι, αυτό δεν ξέρω. Γιώργο, θέλω να δώσω ένα κομμάτι μεγάλο στον καλύτερο φίλαθλο και οπαδό πρώτης ομάδας και Παλεμάχων, κύριο Γρυλή. Και άλλο ένα στον Τάκη το Μαρκέτο, ο οποίος είναι κοντά μας και μας χαροποιεί πάρα πολύ με την παρουσία του. Όλο αυτό. Κανονίστε να πεθάνω. Δεν θα έχετε φίλαθλο μετά.
Αλλού δεν θα δώσεις, γιατί οι υπόλοιποι είναι σε δίαιτα. Όλοι οι άλλοι παλέμαχοι είναι σε δίαιτα. Από την πρώτη μέρα. Οι πίτες των ηλικιακών τμήματων της Ακαδημίας βρίσκονται σε ατομικά κομμάτια που θα παραλάβουν τα παιδιά κατά την έξοδό τους. Θα ακολουθήσει η κλήρωση για τα δώρα. Λοιπόν, K8. Κύριε Μπίμπιζα, θα μου πείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 20. Μπίμπιζα, έναν αριθμό από το 1 έως το 20. 5. Καγιούλης, από την K8. Δεν βρίσκεται εδώ. Έχει κομμάτι. Ναι, δεν το πω. Ξεκινήσει. Θα τα παραλάβουν τα δώρα στο γήπεδο. Δεν πειράζει, μην τα φωνάζουμε. Όχι, θα τα φωνάζει τα ονόματα, θα τους δώσουμε στο γήπεδο. Πες το. Από την ΚΑΠΑ 10, πείτε μου, κύριε Παναγιώτη, έναν αριθμό από το 1 έως το 23. Μπελέσης Γιώργος. Προχωράμε, θα το παραλάβει στο γήπεδο. Κάπα 12. Καλύβα, έναν αριθμό από το 1 έως το 24. Ντάσιος. Συνεχίζουμε. Κάπα 14. Κύριε Γιάννη, έναν αριθμό από το 1 έως το 32. Πικουλάκης. Από την ΚΑΠΑ 14. ΚΑΠΑ 16. Έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 20. Κώστα, πες μου ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 20. 18. Μπόκιας. ΚΑΠΑ 18. Έναν αριθμό από το 1 έως το 18. Ζούκα, πες μου. 14. Κυρίτσης. Ο μεγάλος ο Κυρίτσης, ναι. Ας το μετά. Να σε έρθει, αφού είναι εδώ. Είναι ο μοναδικός που είναι εδώ. Ας το χειροκροτήσουμε που είναι εδώ. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το τελετουργικό κομμάτι. Νομίζω ότι ήμασταν όσο μπορούσαμε πιο σύντομοι. Να σας ευχαριστήσουμε και για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ σήμερα κοντά μας και να πιστεύουμε ότι θα είστε κοντά μας και όποτε σας χρειαστούμε, που είστε, έτσι. Και να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα και πάνω απ' όλα πρόοδο. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.